Φίλες, φίλοι, γεια σας και πάλι χρόνια πολλά εύχομαι. Ήθελα και αυτή τη φορά να είμαστε κάπου έξω, να κάνουμε ένα ωραίο γύρισμα για να απολαύσουμε αυτό το φοβερό καιρό που είχε. Να πω ότι αυτή τη στιγμή που γράφω το βίντεο είναι 29 Δωδεκάτου, αλλά οι υποχρεώσεις δεν το επέτρεψα, δεν πειράζει, καλά να είμαστε, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Ο λόγος που με κράτησε εντός των τυχών είναι ότι μίλησα μετά από πρόσκληση που είχα από την Βεργίνα τηλεόραση στην εκπομπή Από Κοντά και στη συνάδελφο Ευδοξία Βροχίδου για όλα αυτά που συχνά αναφέρουμε και μέσα από αυτό το κανάλι, για ερωτηματικά που υπάρχουν, προβληματισμοί και σχετικά με το μπόλι, αλλά και όλα αυτά που το συνοδεύουν, έτσι, την ψηφιοποίηση, το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Θα σας δείξω κάποια αποσπάσματα, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικά, καθώς όλη την εκπομπή θα σας παραθέσω στο τέλος ένα σύνδεσμο, ένα link, για να μπορέσετε να την δείτε, είναι περίπου 30 λεπτά. Θα δούμε όμως μαζί δύο αποσπάσματα που επέλεξα εγώ, έτσι για να πάρετε μια πολύ καλή γεύση, για τα όσα συζητήσαμε με τη συνάδελφο στην Βεργίνα τηλεόραση. Όποιος κάνει το εμβόλιο θα καταγράφεται, το είχε πει και ο Ιωδή, έτσι, σε ένα μητρό εμβολιασμού. Mm-hmm. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι και όποιος δεν το κάνει, κατά κάποιο τρόπο θα είναι καταγεγραμμένος, γιατί ως κάποιος που δεν το έχει κάνει. Τι γίνεται λοιπόν εδώ τώρα? Αυτό το χαρτί που θα πάρει κάποιος, όπως στην Αγγλία είδαμε μια καρτέλα, ή θα είναι καρτέλα ή οτιδήποτε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έχει ένα αντίκρισμα σε έναν υπολογιστή. Δηλαδή, το ποιος έκανε το εμβόλιο ή δεν έκανε, θα υπάρχει σε έναν υπολογιστή. Τώρα, με αυτά που μαθαίνουμε, δεν μας έλεγαν στην αρχή ότι όποιος δεν το κάνει δεν θα μπορεί να ταξιδεύει, δεν θα μπορεί να πάει σε εστιατόριο, να πάει σε ένα καφέ, δηλαδή να ζήσει ως κανονικός άνθρωπος. Πώς θα γίνεται αυτό? Μα όταν θα θέλεις να ταξιδέψεις, σίγουρα θα σου κάνουν έναν έλεγχο πριν μπεις, ας πούμε, στο αεροπλάνο. Όπως έχουν αρχίσει και δείχνουν κάποιοι, ας πούμε, ότι εδώ είναι το κινητό μου, γιατί εγώ τώρα παίρνω εικόνα από το κινητό για να καταλάβετε, μπορεί αυτό να αποτυπώνεται με ένα QR code. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Με ένα QR code. Εδώ με το κινητό μας μπορούμε και πληρώνουμε, καταρχήν, κύριε Κόκαλη, όταν παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ. Σωστά. Σωστά. Βέβαια, το θέμα, ξέρετε κάτι, δεν είναι να κακολογήσουμε την τεχνολογία. Εξάλλου, μέσω αυτής και εγώ σας μιλάω και εσείς με έχετε καλέσει σε αυτήν την εκπομπή χωρίς να είμαι με τη φυσική μου παρουσία. Και το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία. Γιατί για ποιο λόγο κάποιος να αναγκάσει έναν πολίτη και αυτής της χώρας και οποιασδήποτε. Uh-huh. Ότι κοίταξε, αν δεν κάνεις το εμβόλιο δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ανήκει στις ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Ναι. Υπάρχουν ομάδες λοιπόν ανθρώπων οι οποίοι λόγω των υποκείμενων νοσημάτων που έχουν, τα οποία είναι χρόνια, δεν εξαφανίζεται το πρόβλημα με την καρδιά που έχει κάποιος. Όταν κάποιος έχει αλλεργία μπορεί να κάνει κρίσεις, μπορεί να κάνει πάνω κάτω, αλλά αυτό δεν φεύγει ποτέ. Και του λέει ο γιατρός σε κάποιες, επαναλαμβάνω περιπτώσεις, δεν λέω για όλες, ότι δεν μπορείς να κάνεις, λόγω της κατάστασης της υγείας σου, κανένα εμβόλιο. Δεν μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αυτός δηλαδή, από ποιον θα καταδικαστεί ότι δεν μπορεί να ζήσει φυσιολογικά? Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από τους φίλους που σας παρακολουθούν στο YouTube, που να πούμε και να τονίσουμε ότι εσείς απλά ερωτήματα θέτετε, καθώς δημοσιογράφος είστε. Οι ανησυχίες του κόσμου αυξάνονται? Κοιτάξτε, σίγουρα αυξάνονται μέρα με την ημέρα, όσο βλέπει ο κόσμος ότι τα μαγαζιά του παραμένουν κλειστά. Όσο υπάρχουν, από το άλλο, έχουν γίνει από το κράτος τόσες παρεμβάσεις και δεν έχει γίνει ούτε μία παρέμβαση στους λογαριασμούς που μας έρχονται κανονικά. Πώς κάνατε, κύριε, της κυβέρνησης, πώς κάνατε, κύριε, παρέμβαση στην ιδιοκτησία του άλλου? Για να μας το εξηγήσει. Αυτές οι πράξεις παραπέμπουν σε καθεστώς αυτό που κορόιδευαν. Kim Jong-un. Πώς παρεμβαίνετε, πόσα θα παίρνει ο άλλος? Του έχουν τάξει λεφτά στους ιδιοκτήτες ακινήτων του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Ξέρετε ότι ακόμα δεν έχουν πάρει το 50% της χασούρας και έχουμε πάει στο 2021. Ξέρετε πόσοι άνεργοι μου στέλνουν οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι? Αυτή δηλαδή πραγματικότητα δεν υπάρχει. Να πούμε και το άλλο. Πόσες αυτοχειρίες βγαίνουν καθημερινά. Δεν τις φωτίζουν όμως. Άνθρωποι που δίνουν τέλος στη ζωή τους, όχι μόνο
για οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω αυτής της κατάστασης, αλλά και άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά. Είναι... Σήμερα βγήκε... Ναι. Όχι, συγγνώμη κύριε Κόκαλη. Σήμερα βγήκε, έβγαλε ο Αλφα, πριν ξεκινήσω να βλέπω εσάς το είδα, ότι έκαναν πάλι έναν έλεγχο στα λίμματα, για την Αττική μιλάμε πάντα, και είδανε μια τρομακτική αύξηση από κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Προσέξτε, τρομακτική αύξηση σε σχέση με την πρώτη καραντίνα. Βεβαίως. Γιατί και εκεί υπήρχε αύξηση όταν το συγκρίνανε με τις περιόδους που δεν είχαμε καθόλου καραντίνα και από την πρώτη στη δεύτερη έχουν αυξηθεί κι άλλο. Καταρχήν, κύριε Κόκαλη, επειδή τυχαίνει να επιμελούμε κι εγώ πολλά θέματα από τις ειδήσεις της Βεργίνα Τηλεόραση, χθες την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη είχαμε τρεις απόπειρες αυτοκτονίες και μία που όντως πραγματοποιήθηκε. Όντως έχουν αυξηθεί αυτά τα φαινόμενα, κύριε Κόκαλη. Αν. Ναι. Συγγνώμη. Να σας πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ξέρετε ότι έρχονται. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το αποκαλύψω κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω πρέπει όλοι να μιλάμε ανοιχτά. Ότι έρχονται σε επαφή μου, τουλάχιστον έτσι δηλώνει. Γιατί ξέρετε, τώρα μέσα από το διαδίκτυο δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για ταυτότητα του άλλου. Αλλά μου δηλώνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σπάνε τα τηλέφωνα του ΕΟΔΗ καθημερινά. Είναι αυτή η γραμμή που είναι δωρεάν για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Και μάλιστα κάνουν κάποιοι άνθρωποι παράκληση που δουλεύουν εθελοντικά, όχι που πληρώνονται. Πες και εσύ κάτι, να πει και ο άλλος κάτι, μήπως κάποιος που, γιατί τα ψυχολογικά δεν αντιμετωπίζονται βέβαια με ένα τηλεφώνημα, αλλά μέχρι να πάει σε ένα γιατρό, αυτά είναι ριζώνουν μέσα. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, ξεκινήσει κουβέντα τώρα από τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό, βέβαια υπάρχει και ένας καινούριος τρόπος μέτρησης. Οι ίδιοι το έχουν πει, ο κ. Σιώδης το έχει πει. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Αλλά όπως και να έχει, οι άλλοι δηλαδή που φεύγουν από τη ζωή δεν είναι νεκροί. Αυτοί που μπορεί να ζήσουν άρρωστοι λόγω των οικονομικών προβλημάτων, λόγω των ψυχολογικών, γιατί δεν είναι μόνο να έχεις γεμάτη τσέπη, είναι να έχεις και την ελευθερία να ζήσεις τη ζωή σου. Αλλιώς τι θα τα κάνεις τα λεφτά άμα είσαι σε ένα κελί μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να κάνετε ένα like κάτω από κάθε βίντεο, όπως και σε αυτό, κοινοποίηση και βεβαίως για όσους δεν το έχετε κάνει ακόμα, εγγραφή. Θα πατάτε και το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι μετά που είναι οι ειδοποιήσεις. Θα κάνετε την επιλογή όλες οι ειδοποιήσεις για να σας ειδοποιεί το YouTube αυτομάτως για κάθε τι καινούριο που ανεβαίνει. Να είστε καλά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σήμερα. Βάζω λοιπόν τώρα στο τέλος το link με όλη την εκπομπή να δείτε τι είπαμε μισή ώρα περίπου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έδωσαν το βήμα να μιλήσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.